ουσία του ζητήματος πια είναι ότι χρειάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς από τον Δήμο Ακτώνα μέχρι και τα αντίστοιχα επιτελεία σε κουμπιά κτλ. Με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας οι οποίες διαθέτουν αυτή τη στιγμή δίκτυα στην περιοχή να ολοκληρώσουν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη με την αντίστοιχη εμβέλεια για να προσδιοριστούν ακριβώς τα αίτια και να προχωρήσουμε σε άμεσες ενέργειες. Γιατί αυτό το φαινόμενο ήδη έχει προκαλέσει αυτή η ακουστική όχληση ζητήματα στους κατοίκους της περιοχής και είναι απροσδιόριστες και οι συνέπειες στην εξέλιξη του συγκεκριμένου φαινομένου. Και έχει μια σημασία γιατί και η περιοχή αυτή, η ευρύτερη περιοχή, είναι ευάλωτη σε ζητήματα που άπτονται πολιτικής προστασίας, όπως είναι εδώ τα μετέωρα, γιατί είχαμε και το προηγούμενο διάστημα περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρικά φαινόμενα και εδώ έρχεται να προστεθεί ίσως ακόμα ένα που επίσης άπτεται της πολιτικής προστασίας. Με αυτή την έννοια είναι επίγουσα η ανάγκη άμεσα να προχωρήσει όλη η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών και της λύσης του ζητήματος. Σκοπεύετε να ζητήσετε με επίσημα έγγραφα και από τις αρμόδιες φορείς όπως την ΕΙΑ το φυσικό αέριο προκειμένου να έχετε στα χέρια σας μια σίγουρη απάντηση? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με την δημοτική διοίκηση και με την αντίστοιχη αντιδημαρχία πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να αλληλοτροφοδοτούμαστε με πληροφορίες και επικοινωνία για να δούμε πώς θα συμβάλλουμε και εμείς και τις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε και ολοκληρωμένη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και σύμφωνα με όσα είπε και ο γεωλόγος του Απευθύνη, έχει αποκλείσει τελείως το γεγονός να πείτε σε γεωλογικό φαινόμενο και πείτε καθαρά σε τεχνικά έργα της περιοχής. Αυτό το κομμάτι θα διερευνηθεί εις βάθος, φαντάζομαι, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εις βάθος και χρειάζονται προφανώς και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Δεν είναι η κάθε υπηρεσία να κάνει αυτοτελώς τη δική της έρευνα. Χρειάζεται τώρα συνεργασία και συντονισμό κάτω προφανώς και σε επικοινωνία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που πρέπει να συντονίζουν τώρα την κεντρικά την διαδικασία για να μπορεί άμεσα να βρεθεί λύση, γιατί χωρίς συντονισμό δεν μπορεί να προχωρήσει και άμεσα η επίλυση του ζητήματος. Εσάς τι σας φοβίζει περισσότερο, ότι μπορεί να οφείλεται όλος αυτός ο ήχος που ταλαιπωρεί τους κατοίκους? Τώρα κάνουμε εικασίες. Ό,τι και να πω, δηλαδή, μπορεί να αναιρεθεί από την ίδια την πράξη. Σίγουρα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτή η διαρκής ακουστική όχληση. Πρέπει τώρα οι ειδικοί να πάρουν θέση, να μελετήσουν άμεσα το φαινόμενο και να μας δώσουν το πόρισμα το αμέσως επόμενο διάστημα. Και σκοπεύετε από την πλευρά σας να τους πιέσετε, γιατί ήδη μπαίνουμε στην έκτη εβδομάδα που ακούγεται αυτός ο ήχος? Προφανώς δεν είναι το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται αυτό και με έγγραφα, εντάξει, θα αποσταλθούν τα έγγραφα και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα χρειάζεται αυτό, συντονισμός και άμεσα να επιληθούν του ζητήματος. Δεν γίνεται δηλαδή και οι κάτοικοι της περιοχής μένουν ψάχρυπνοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προφανώς αυτό το φαινόμενο αυξάνεται, οξύνεται στην εξέλιξή του και αυτό είναι το ανησυχητικό. Δεν δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κάμψη του φαινομένου, οξύνεται καθημερινά και τώρα πρέπει να βρεθεί λύση.